Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους, αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, 3 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκιλιανού και των συναυτών νέων Κλαβδίου, Ιπατίου, Διονυσίου, Παύλου και Παύλης της Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Αθανασίου του Θαυματουργού, της Οσίας Ιερίας εν ειρήνη τελειοθήσεις και του Οσίου Πάπου εν ειρήνη τελειοθέντος. Είναι κοινή αλήθεια πως ο Θεός διακαώς επιθυμεί την σωτηρία μας, την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Το βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αλήθεια που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί, ύστερα από την μεγαλύτερη δυνατή απόδειξη της αγάπης Του, την θυσία του μονογενούς Υιού Του, αφού του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο αλυπερημών πάντων παρέδωκεν Αυτόν. Γι' αυτό και καλεί όλους στον δρόμο της σωτηρίας, πάντα σημάς. Όπως κάποτε κάλεσε τον Παύλο έξω από την Δαμασκό, έτσι με κάποιο σημείο, με κάποιο γεγονός, με μύριους τρόπους, εμφανίζεται στην ζωή του κάθε ανθρώπου, απευθύνοντάς του την υπερκόσμια πρόσκληση. Ανεξιχνίαστη είναι η τρόπη που χρησιμοποιεί ο Θεός για να οδηγήσει τον άνθρωπο από το σκοτάδι της απιστίας ή της πλάνης στον φωτεινό δρόμο της πίστεως και της σωτηρίας. Τρόποι που στην πραγματικότητα είναι τα επανειλημμένα προσκλητήρια του Θεού με τα οποία μας καλεί σε μια ζωή ανώτερη, σε μια πορεία με επίγνωση. Είναι η χτύπη της αγάπης του Θεού στην πόρτα της καρδιάς μας, επίμονη και όλο προσδοκία και προσμονή. Μήπως ακούσουμε και ανοίξουμε αυτή την κλειστή πόρτα για να παραλάβουμε και να αποδεχθούμε το μήνυμά του το λυτρωτικό και σωτήριο. Πόσο εκφραστικά εκδηλώνει την χαρά του ο Κύριος με την ελπίδα πως θα του ανοίξουμε. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και Αυτός με τεμού. Αλλά πώς χτυπά την πόρτα της καρδιάς μας ο Χριστός? Με πολλούς τρόπους και κυρίως με τον λόγο Του, με τον γραπτό και τον προφορικό, με το κήρυγμα. Κάθε λέξη του κηρύγματος είναι και ένας χτύπος του Ιησού στην πόρτα της καρδιάς μας. Με τέτοιους χτύπους 3.000 καρδιές άνοιξαν στον Χριστό την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Ένας τέτοιος χτύπος συγκλώνησε και την καρδιά του ιδωλολάτρου Λουκιλιανού και άνοιξε διάπλατα την θύρα της για να περάσει ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, και από ιερέα των ιδόλων τον μεταμόρφωσε σε Άγιο και Μάρτυρα της Εκκλησίας μας. Ας τον γνωρίσουμε. Ο Άγιος Λουκιλιανός έζησε κατά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν η Νικομίδια, ο ίδιος δε είχε διανύσει ολόκληρη την ζωή του στην υπηρεσία των ειδώλων
και μάλιστα ως ιερεύς τους. Γέροντας πια, με λευκασμένο το κεφάλι, άκουσε για πρώτη φορά ένα χριστιανικό κήρυγμα, μια χριστιανική διδαχή. Αυτό το ένα κήρυγμα, το γεμάτο φαίνεται παλμό, διέσυσε και συνεκλώνησε όλες τις πεποιθήσεις πάνω στις οποίες είχε στηρίξει όλη του τη ζωή. Όλοι ξέρουμε πόσο είναι δύσκολο να αλλάξει κάποιος ιδέες και να μεταβάλει συνήθειες που παγιώθηκαν μέσα του με τον χρόνο και έγιναν δευτέρα του φύσης, αναπόσπαστο μέρος της υπάρξεώς του. Γι' αυτό και αρχή της παιδαγωγικής είναι πως η διόρθωση και η καλλιέργεια της αρετής στην ανθρώπινη ψυχή πρέπει να ασκείται σε μικρή ηλικία, διότι έπειτα γίνεται σχεδόν αδύνατη κάθε απόπειρα βελτιώσεως. Όμως ο χριστιανισμός εκλώνησε το κύρος αυτής της αρχής, γιατί η πίστη του Χριστού συνήθως ανατρέπει τους ηθικούς και φυσικούς νόμους, αποδεικνύοντας πως έχει την δύναμη να επιδρά ευεργετικώς και σε ψυχές ωρίμων ανδρών και γερόντων ακόμη ανθρώπων. Αυτό ακριβώς συνέβη και στον Λουκιλιανό. Τα γεροντικά του μάτια άνοιξαν με παιδική ζωηρότητα και προθυμία προς το φως και την αλήθεια του Χριστού. Τώρα διέκρινε μέσα σε ποιο σκοτάδι έζησε και πόσο ήταν το ψέμα της θρησκείας των ειδώλων. Τώρα είδε καθαρά το φως της αλήθειας που καταβγάζει τον άνθρωπο της πίστεως. Και αγνοώντας και την μακροχρόνιο θητεία του στη λατρεία των ειδώλων και την προηγουμένη του αναστροφή, έγινε μαθητής στο σχολείο του Χριστού. Με ιερό πόθο προσήλθε στο θείο βάπτισμα και έγινε χριστιανός. Και από τότε κήρυτε με παρησία την πίστη του και με τον λόγο του και με τη φωτισμένη του ζωή προσπαθούσε να ελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους κάτω από τη σημαία του Χριστού. Όμως ο Λουκιλιανός ζούσε σε χρόνους που η Εκκλησία του Χριστού βρισκόταν υποδιωγμών και οι χριστιανοί καθημερινώς οδηγούντος στα μαρτύρια. Στον θρόνο της κοσμοκράτηρας Ρώμης βρισκόταν ο αυτοκράτορα Βρυλιανός, ο οποίος βασίλευσε από το 270 ως το 275 μετά Χριστόν. Αυτός συνέχισε τον διωγμό κατά των χριστιανών και τότε συνελήφθηκε ο Λουκιλιανός. Τον οδήγησαν μπροστά στον Κόμητα Σιλβανό, ο οποίος τον έθεσε μπροστά στο δίλημα. Ή θα αφήσεις την μορία της νέας σου θρησκείας και θα επιστρέψεις στην υπηρεσία των θεών, ή σε περιμένει το μαρτύριο και ο θάνατος. Όμως για τον γέροντα Λουκιλιανό, το δίλημα ήταν μόνο αφορμή ομολογίας της πίστεώς του. Και όχι μόνο ομολόγησε με παρησία ότι ήταν χριστιανός σταθερός στην πίστη του, αλλά προέτρεψε και τον ίδιο τον Κόμητα να ακούσει και αυτό την ομολογία του χριστιανική διδαχή, χωρίς να εμποδιστεί από το αξίωμα και την ηλικία του. Τον βεβαίωσε μάλιστα, πως αυτήν υπάρχει η αλήθεια και η ζωή. Όλες οι υπεροάτρες ιερείς ενέμονται εναντίον του γέροντος του Κυριανού. Τον κατηγορούσαν ότι υποτάχθηκε προδότη της πίστεως των πατέρων του και ζητούσαν από τον Κόμητα να τον τιμωρήσει το ταχύτερο και κατά τρόπο παραδειγματικό. Σκοτισμένος από το ίδιο αυτός άνθρωπος και ο Κόμης Σιλβανός διέταξε να βασανίσουν τον γέροντα. Πρώτα συνέτριψαν τη σιαγόνα του, ύστερα τον τιμώρησαν με ραβδισμούς και τον κρέμασαν ανάποδα. Πονούσε το γεροντικό σώμα του Λουκιλιανού, όμως το φρόνημά του έμενε νεανικό και ακμαίο. Και όταν οι δήμοι τον είδαν να υπομένει με τόση καρτερία, χωρίς να υπαναχωρεί, τον έριξαν στη φυλακή. Αλλά εκεί ο μαρτυρικός γέροντας δεν ήταν μόνος, βρήκε 4 νεαρά παιδιά, 4 χριστιανόπουλα, τον Κλάβδιο, τον Ιπάτιο, τον Παύλο και τον Διονύσιο. Οι νεαροί αυτοί χριστιανοί δέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά τον γέροντα που υπέφερε ως πολυσέβαστο πατέρα τους. Βρισκόταν κι αυτοί στη φυλακή γιατί είχαν ομολογήσει πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο γέροντας γνώρισε συγκινημένος τους 4 νέους και η καρδιά του γέμισε χαρά και ενθουσιασμό, βλέποντάς τους σε αυτή την ηλικία να πάσχουν για τον Χριστό. Και ευχαρίστησε θερμά τον Θεό, γιατί η νεότης που μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρείας μπορούσε να αφοσιώνεται μόνο στην ειδονή και την κοσμική δόξα,
κάτω από το φως της πίστεως του Χριστού, ήξερε να παίρνει τον δρόμο της τιμής και να υποφέρει ευγενικά υπέρ της αληθείας. Ο Λουκυλιανός και οι τέσσερις νέοι κλήθηκαν και ομολόγησαν από κοινού μπροστά στον Σιλβανό την πίστη τους. Έτσι καταδικάστηκαν σε θάνατο δια πειράς. Όταν ήρθε η ώρα του μαρτυρίου, βροχή καταρακτώδης έσβησε τις φλόγες της φωτιάς και οι πέντε μάρτυρες έμειναν ανέπαφοι. Το θαυμαστό αυτό γεγονός προεκάλεσε φόβο στον κόμι Σιλβανό, γι' αυτό έστειλε τους καταδίκους με συνοδεία στο Βυζάντιο για να μαρτυρήσουν εκεί. Εκεί οι νέοι μαρτύρησαν με τον διαξήφους αποκεφαλισμό, ενώ για τον Λουκυλιανό υψώθηκε ένας μεγάλος σταυρός. Στην θέα του σταυρού ρίγη συγκινήσεως ένιωσε ο γέροντας. Θα πέθαινε επί του σταυρού όπως ο Κύριός του. Έκαμε το σημείο του σταυρού και ζήτησε ενίσχυση από τον Κύριο λίγο πριν ενωθεί για πάντα μαζί του στον ουρανό. Υπέστη το μαρτύριο με αξιοθαύμαστη καρτερία και από το ύψος του σταυρού διεκήρυξε τη νίκη του Χριστού και παρέδωσε το πνεύμα του σε αυτόν. Το μαρτύριό του παρακολούθησε και μία χριστιανή νέα, η Παύλα, η οποία έσπευσε να παραλάβει το τίμιο σώμα του μάρτυρος για να το ενταφιάσει. Όμως την συνέλαβαν οι στρατιώτες και αφού την μαστίγωσαν την έριξαν στη φυλακή. Αργότερα, επειδή παρά τις πιέσεις δεν αρνήθηκε την πίστη της, την οδήγησαν στον τόπο του μαρτυρίου του Λουκυλιανού. Εκεί, αφού την υπέβαλαν σε εξευτελισμούς, στο τέλος την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι, ένας γέροντας, τέσσερα νεαρά παιδιά και μία παρθένος κόρη, παρά την διαφορά της ηλικίας και του φίλου, μαρτύρησαν με την ίδια προθυμία και το ίδιο ηρωικό φρόνημα από αγάπη στον Χριστό. Το χτύπημα της πόρτας της καρδιάς είναι μια ευγενική χειρονομία που αιώνες τώρα επαναλαμβάνει ο Χριστός. Γιατί αυτός είναι ο ευγενής επισκέπτης της ανθρωπότητος, ευγενής και καλός όσο κανείς άλλος στον κόσμο. Και έγιε καλός, όπως λέει γι' αυτόν η νύμφη του άσματος της Παλαιάς Διαθήκης. Χτυπά και περιμένει, δεν παραβιάζει ποτέ την θύρα και ούτε αγανακτεί ούτε οργίζεται όταν δεν ανοίγει. Περιμένει. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, αυτή είναι η αρχή του. Σέβεται την ελευθερία μας. Αν του ανοίξουμε, θα εισέλθει και θα πάρει θέση μέσα μας. Αλλιώς θα μένει αιώνια έξω από την καρδιά μας. Γιατί ο Χριστός είναι διακριτικός και αξιοπρεπής επισκέπτης. Δεν πηδά από τον τοίχο και δεν μπαίνει από το παράθυρο, διότι δεν είναι κλέπτης ούτε ληστής. Θέλει να εισέλθει δια της θύρας, όχι για να κερδίσει ο ίδιος από μας, αλλά για να ωφεληθούμε εμείς από Αυτόν. Γιατί, όπως ο ίδιος λέει, εάν κάποιος μου ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και Αυτός με τεμού. Το δείπνο αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία. Ευτυχία και χαρά που δεν έχει καμία ομοιότητα με τις χαρές και τις ευτυχίες της γης. Είναι χαρά μυστική, ουράνια, αγγελική. Και είναι τέτοια και τόση η γοητεία και η απόλαυση στην οποία χαρίζει η παρουσία του Κυρίου, ώστε όποιος μια φορά τον κάνει συνδετημόνα, είναι αδύνατο να τον αποχωριστεί. Θα τον κρατήσει μόνιμο και αιώνιο συγκάτοικό του.
Ο Απόστολος Παύλος ζούσε αυτή την αίσθηση όταν έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Με αυτή την αίσθηση έζησαν οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, έχοντας ως έμβλημά τους το «Εμί το ζει Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Πόση λοιπόν σπουδή πρέπει να επιδεικνύουμε εμείς στο να ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα της καρδιάς μας, μπροστά στην οποία στέκεται ο θείος επισκέπτης και ο οποίος επιθυμεί να συγκατοικήσει μαζί μας. Πότε όμως ο άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του στο Χριστό και ακούει τη φωνή του? Πότε του ανοίγουμε την πόρτα της καρδιάς μας? Όταν εγκαταλείπουμε το σκοτάδι και αποδεχόμαστε το φως. Όταν κόβουμε δεσμούς με την αμαρτία και συμμορφωνόμαστε με το θέλημα του Κυρίου. Όταν αποσπούμε την καρδιά μας από τα μάταια και τερπνά του παρόντος βίου και προσκολόμεθα ολοκληρωτικά στην αγάπη του Χριστού. Αυτή η ένωση μας δίνει την αληθινή διάσταση των πραγμάτων της γης και του ουρανού, του προσκέρου βίου και της αιωνιότητος. Ακόμη θα χαρίζει φρόνημα ηρωικό και καρτερία στις θλίψεις της γης, ενώ συγχρόνως θα μας προσανατολίζει σε εκείνη την αδιάκοπα διάπλατα ανοιχτή αγκαλιά που δεν κουράζεται να περιμένει τον ράθυμο και τον αναβλητικό, τον σκεπτικιστή και τον άπιστο, τον άσωτο και τον αμαρτωλό. Γιατί ο Ιησούς αληθινά πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείες ελθύν.